δικό μου θέμα είναι, όπως πολύ σωστά είπατε, ο γαστρονομικός τουρισμός. Είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη ως συζήτηση στην Ελλάδα, γίνεται και πολύ μεγάλη συζήτηση μάλιστα. Και εμείς ως ομάδα το κάνουμε ήδη σε τρεις προορισμούς και ετοιμαζόμαστε για τους επόμενους. Άρα θα πω πράγματα τα οποία εφαρμόζουμε στο πεδίο και όχι απλώς τη θεωρία. Κυρίως, μετά από μια μικρή εισαγωγή, θα εστιάσω σε αυτό που λέει ακριβώς τάσεις. Τι συμβαίνει τώρα στο γαστρονομικό τουρισμό ακριβώς μετά τον COVID. 8. Τι σημαίνει επί της ουσίας γαστρονομικός τουρισμός? Σημαίνει εμπειρία, απόλαυση, ανακάλυψη, να ανακαλύψω γεύσεις, να δω τι συμβαίνει εδώ, να δω τι συνέβαινε παλιά εδώ, να δω ποια είναι η ιστορία, να δω ποια είναι η κληρονομιά. Άρα προσθέτει στην αυθεντικότητα, προσθέτει στην ανταγωνιστικότητα του τόπου και βεβαίως οδηγεί σε ένα πολύ σημαντικό δεδομένο για τον επισκέπτη, που είναι πλέον ζητούμενο, ιδιαίτερα στις πιο μικρές ηλικίες, θα πούμε δύο λόγια λίγο παρακάτω, στο κομμάτι της αυτοβελτίωσης. Έρχομαι και μέσα από τον γαστρονομικό τουρισμό φεύγω εκτός από γεμάτος από αναμνήσεις που θα με βοηθήσουν να επιζήσω τις υπόλοιπες 350 μέρες στην πατρίδα μου, φεύγω και ένας καλύτερος άνθρωπος. Σαν κατακλείδα στις βασικές αρχές, γιατί πολλές φορές γίνεται κουβέντα για την τιμή, δεν έχω το χρόνο να τα αναλύσω παραπάνω, αλλά αυτό πρέπει να το πούμε. Όλοι μας, και σκεφτείτε το, ιδιαίτερα όταν είμαστε ταξιδιώτες, όταν είμαστε τουρίστες, ξοδεύουμε παραπάνω για ό,τι μας αρέσει. Άσχετα από το εισόδημά μας. Βρίσκουμε τρόπο. Αν μας αρέσει κάτι και το έχουμε αγοράσει συναισθηματικά, βρίσκουμε τρόπο. Πάμε να δούμε τις τάσεις, ιδιαίτερα τώρα, πολύ σημαντικές μετά COVID. Διότι τα πράγματα πραγματικά αλλάζουν. Μπαίνουμε προς μια νέα κανονικότητα. Το έχετε ακούσει ξανά. Έτσι κι αλλιώς η αλλαγή είναι το μόνο σίγουρο. Θα ερχόταν. Απλά επιταχύνθηκε από τον COVID. Πάμε λοιπόν να δούμε τις σημερινές τάσεις. Φρέσκες 2021. Αυτές είναι οι 10 τάσεις που θα πούμε με μία φράση. Οι υπεύθυνοι superfoodies στη φύση αναζητούν τι τρώμε εμείς που είμαστε εδώ. Αηφορία είπα ήδη. Αηφορία και υπευθυνότητα στην πρόταση. Πρέπει να δούνε πρώτα για να λαβαίνει. Συγγνώμη για τον νεολογισμό, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Που σημαίνει πρέπει η πρότασή μας να έχει πλήρη διαφάνεια. Να είναι σαφές τι λέμε, πού το λέμε, γιατί το λέμε, ότι δεν κάνουμε greenwashing, δεν άλλα λέμε και άλλα κάνουμε, δεν το κάνουμε για να πουλήσουμε. Σχέδιο και πράξη. Έχω σχέδιο για να κάνω αυτό που λέω και το αποδεικνύω έμπρακτα ότι ναι, συμβαίνει, ναι, το εφαρμόζω, ναι, εξελίσσουμε. Σπατάλη τροφίμων και υλικών εκτός. Βιολογικά απόλυτα ζητούμενο. Από τις τελευταίες χώρες στην Ευρώπη που δεν πολυπιστεύουμε στα βιολογικά προϊόντα. Χρήση ενέργειας, υπόθηκε ξανά, δεν βλάπτει επανάληψη μητέρας μαθήσεως. Χρήση της ενέργειας, σωστή χρήση της ενέργειας. Το περιβάλλον βεβαίως, να αφήσουμε ένα καλύτερο περιβάλλον από ό,τι παραλάβαμε. Ηθική στον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε για τα ζώα, με τη γη, με το περιβάλλον μας, με τους ανθρώπους. Σεβασμό σε όλα αυτά και βεβαίως το κατά πόσο τα ζωάκια τα οποία χρησιμοποιούμε για όποια παραγωγή, με όποιον. Κλείνοντας. Βασικό στοιχείο που δεν ξεχνάμε ποτέ. Δεν σταματάμε να σκεφτόμαστε σαν επισκέπτες. Προσπαθούμε να δούμε τον τόπο μας, τον προορισμό μας, την πρότασή μας, αυτά που έχουμε, αυτά που δίνουμε, όπως ο Χάνς. Κάπου το έχουμε ξεχάσει, ας το ξαναθυμηθούμε. Οφείλουμε να είμαστε περήφανοι και να δείχνουμε το σεβασμό μας στην κληρονομιά μας, γιατί αυτό έρχεται να δει. Και στο τέλος της ημέρας, όλοι μαζί πρέπει να το κάνουμε, γιατί αυτό είναι το μότο του γραφείου. Αν δεν το οργανώσουμε, δεν πρόκειται να γίνει. Αν το οργανώσουμε, μπορούμε και να το πετύχουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία και ευχαριστώ για την υπομονή. Να είστε καλά. Κύριε Μπρούσελ, μια ερώτηση. Επειδή υπάρχει τοπική κουζίνα σχεδόν σε κάθε περιοχή της χώρας μας, σε κάθε νησί, σε κάθε πόλη και χωριό σχεδόν, με δικά της διακριτά χαρακτηριστικά, τα οποία και δεν αναδεικνύονται τις περισσότερες φορές. Πιστεύω ότι ακόμη και αν ένα εστιατόριο έκανε την αρχή και υιοθετούσε αυτή την κουζίνα και προσπαθούσε να την προβάλλει, θα μπορούσε αυτό να βοηθήσει στη δημιουργία ενός τουριστικού προϊόντος. Σε αυτή την ιστορία κανένας δεν περισσεύει και κανένας δεν είναι μικρός. Όλοι είναι σημαντικοί και όλοι συμβάλλουν. Ναι, θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά. Σίγουρα θα ήταν πολύ καλύτερο και είναι πολύ καλύτερο. Αυτό λέει άλλωστε και η παγκόσμια μεθοδολογία που εφαρμόζουμε και σαν ομάδα. Είναι πολύ καλύτερο όταν όλη η κοινωνία μαζί, και όταν λέω όλη η κοινωνία εννοώ από τους παραγωγούς και τις εταιρείες που παράγουν, μέχρι τον πρωτογενή, δευτερογενή, τριτογενή, μέχρι τις υπηρεσίες γαστρονομικού τομέα, που σημαίνει αυτοί που κάνουν μαθήματα μαγειρικής, αυτοί που κάνουν ξεναγήσεις, αυτοί που κάνουν tours, διάφορα.
φυσικά μέχρι τα εστιατόρια, είτε σε μέχρι την εστίαση, είτε είναι σε εστιατόριο, είτε είναι σε ξενοδοχείο. Κάθε κατηγορίας, κάθε δεδομένου. Όχι απαραίτητα τα γκουρμέ, αλλά ακόμα και το street food, ακόμα και καντίνα. Αρκεί να πληρεί κάποιες εκμένες προδιαγραφές. Όταν όλοι αυτοί καθίσουμε κάτω, συνομολογήσουμε ότι θα παίρνουμε προϊόντα μόνο από τον τόπο μας, θα σεβαστούμε την παράδοσή μας, θα δουλέψουμε με βάση την κληρονομιά μας και το πώς ήρθε μέχρι εμάς, τι συνέβαινε και τι συμβαίνει σήμερα. Όταν όλο αυτό μπορέσει να γίνει προϊόν και πρόταση που θα φτιάξουμε όλοι μαζί, από το μικρό εστιατόριο μέχρι το πιο μεγάλο, από τη μικρή εταιρεία μέχρι την πιο μεγάλη, φυσικά οδηγεί και σε εξαγωγές. Όλο αυτό υπόθηκε κάποια στιγμή, δεν έχω χρόνο δυστυχώς, θα μπορούσα να είναι και αυτό ένα ολόκληρο θέμα. Όλο αυτό μπορεί να κάνει μια τεράστια διαφορά. Και είμαστε κατεξοχήν η χώρα που θα μπορούσε να αξιοποιήσει τη συγκεκριμένη τάση, η οποία ειρήστο εμπαρόδο είναι σχετικά καινούρια. Άρχισε να διαμορφώνεται εδώ και 10 χρόνια. Είναι ακόμα σε διαμόρφωση, που σημαίνει ότι και ως χώρα και ως προορισμοί, όσοι μπούμε σε αυτή τη διαδικασία οργανωμένα, γιατί είπαμε, αν το οργανώσουμε, μπορούμε και να το πετύχουμε, μπορούμε να κερδίσουμε πάρα πολλά, γιατί είναι ακόμα μπορούμε να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση τη ίδια τη τάση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία. Εγώ να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.